Και πάμε για την επόμενη μας συνταγή. Μοναδική, οικογενειακή, κυριακάτικη, πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ θρεπτική. Θα φτιάξουμε αρνάκι κοκκινιστό στο φούρνο με γλυκοπατάτες, κύριε Μπελέση, γιατί οι γλυκοπατάτες είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και γενικά είναι υπερτροφή. Μαζί με το αρνάκι θα συνδυαστούν τέλεια. Σκεφτείτε πόσο μελωμένες θα είναι οι γλυκοπατάτες, πόσο ωραίο θα είναι τα αρνί. Αυτά τα δύο τα βάλουμε μαζί και θα πάρουμε το τέλειο πιάτο. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το αρνίσιο μπούτι κοκκινιστό στο φούρνο θα χρειαστούμε 1,5 κιλό γλυκοπατάτες, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, 200 γραμμάρια δαμάσκηνα αποξηραμένα, 1,5 κιλό αρνί μπούτι σε μερίδες, 50 γραμμάρια κρασί κόκκινο, 1 κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο σε σκόνη, ξύσμα από ένα λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 500 γραμμάρια νερό, 1 κουταλιά της σούπας δενδρολίβανο και 1-2 κουταλιές της σούπας ζωμό κοτόπουλο σε βαζάκι μάτζι. Για το σερβίρισμα, δενδρολίβανο, ρίγανη και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνταγή αυτή. Πραγματικά την αγαπώ. Είδατε πόσο εύκολο το σήκωσα αυτό, αλλά δεν είναι εύκολο. Μην τσόλα εδώ. Όντω είναι βαρύ γιατί το σήκωσα πριν. Ναι, κάτσε να σου βάλω και το καπάκι να δει. Πόπορε. Αλλά μία μαντεμένια κατσαρόλα, όντω θα σα κάνει το φαγητό 10 φορέ πιο νόστιμο. Κρατάει θερμοκρασία και γενικά να ξέρετε ότι όταν βάλετε κατσαρόλα μέσα στο φούρνο, το φαγητό βγαίνει πολύ πιο νόστιμο. Γιατί? Γιατί όταν ψήνουμε στην κατσαρόλα, γενικά η φωτιά υπάρχει από κάτω προ τα πάνω. Σωστά. Όταν βάλουμε μέσα στο φούρνο την κατσαρόλα, πού υπάρχει φωτιά? Παντού. Μελώνει το φαγητό, γίνεται ομοιόμορφο το ψήσιμο, γενικά είναι αλλού. Οπότε το να έχετε μια κατσαρόλα που να μην καίγονται τα χερούγια, να μπορείτε να τη βάζετε μέσα στο φούρνο, είναι μια καλή λύση και γενικά διευκολύνει πάρα πολύ τις καταστάσεις. Οτιδήποτε φαγητό κάνουμε κανονικά στην κατσαρόλα, μπορούμε να το βάλουμε στο φούρνο. Το πιασες? Ναι. Αυτό είσαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω βάλει τα τηγάνια μου full extra. Βάλω και αυτό. Άναψε και αυτό. Τέλεια. Και με τι θέλετε να ξεκινήσω, με το αρνί με τις γλυκοπατάτες? Σε μπέρδεψα τώρα, δεν θες να κάνεις λάθος. Ξεκινήσουμε με τις γλυκοπατάτες λοιπόν. Είσαι αποφασισμένος? Ναι. Πολύ καλά έκανες, θα ξεκινήσουμε με τις γλυκοπατάτες. Οπότε παίρνω τις γλυκοπατάτες εδώ, θα τις καθαρίσω. Έπρεπε να τις έχω καθαρισμένες. Αλλά βλέπετε ότι είμαστε σοβαροί επιχειρήσεις τώρα. Εμείς δεν έχουμε τα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα να λέμε ρίχνουμε σε ένα τηγάνι και τις γλυκοπατάτες καθαρισμένες και τις ρίχνουμε σε ένα τηγάνι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καθαρίσαμε τις πατάτες μας. Τις φλούδες, σε περίπτωση που θέλετε να τις πάτε λίγο γκουρμέ, μπορείτε. Ναι, άμα τις είχαμε πλύνει τις φλούδες, μπορούσαμε είτε να τις βάλουμε στο φούρνο να τις κάνουμε chips, πατατάκια, είτε μπορούσαμε να τις τηγανίσουμε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Στη συνταγή όμως δεν θέλουμε τις φλούδες. Θέλουμε μόνο την πατάτα, οπότε κόβω τις άκρες εδώ και εδώ. Και σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείτε γλυκοπατάτες, αρχίστε να τις χρησιμοποιείτε. Είναι υπερτροφή. Δεν υπάρχει. Είναι πεντανόστιμες, τις βρίσκουμε πια παντού και όντως κάνουν το φαγητό μας πολύ πιο νόστιμο. Λοιπόν, κόβω στη μέση, εδώ και εδώ. Εντάξει, καθαρίζεις και λιγότερες πατάτες, γιατί με τις κανονικές πατάτες χρειάζεται πολύ καθάρισμα. Ενώ με τις γλυκοπατάτες, μπαμ, μπαμ, εδώ. Λοιπόν, στη μέση και εδώ και εδώ. Κόβω σε κομμάτια, εδώ και εδώ, εδώ, εδώ. Το μόνο αρνητικό που έχουν οι γλυκοπατάτες είναι ότι λιώνουν εύκολα. Δηλαδή, στο φαγητό μας πρέπει να προσέξουμε να μην ανακατεύουμε πάρα πολύ, γιατί θα γίνουν πουρές. Το λέω ήδη από τώρα, θα το προσέξουμε. Λοιπόν, το τηγάνι έχει πάρει φωτιά, οπότε πάμε στην κατσαρόλα, και αυτή έχει πάρει φωτιά, και ξεκινάμε με την κατσαρόλα. Λίγο λαδάκι μέσα και προσθέτω μέσα τις γλυκοπατάτες να αρχίσω να τις σοτάρω. Λοιπόν, και ρίχνω μέσα τις γλυκοπατάτες. Άρχισε να γίνεται ωραίο. Θα ρίξω μέσα και το κρεμμύδι. Εδώ. Λεπτές φέτες. Πάει και αυτό μέσα. Εδώ. Κρεμμύδι, γλυκοπατάτες. Παναγία μου. 2 σκελίδες σκόρδο. Χοντροκομμένες. Θα ψηθεί το φαγητό μας μέσα στο φούρνο πολύ ώρα. Οπότε θα λιώσουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις ψιλοκόψετε. Και οπότε κάτι ωραίο άρχισε να γίνεται εδώ. Να βάρω την κουτάλα μου. Τέλεια. Ανακατεύω και ίσα ίσα θέλω να πάρει λίγο χρώμα γλυκοπατάτα μαζί με το κρεμμύδι. Τέλεια. Τώρα, το άλλο μου τηγάνι έχει πάρει φωτιά και ήρθε η ώρα να σοτάρω καλά το αρνάκι. Λοιπόν,
Και έχω το αρνάκι μου εδώ, ελάχιστο λάδι. Γιατί το αρνί θα βγάλει αρκετό λαδάκι. Κοιτάξτε πόσο λίγο έβαλα. Καίει το τηγάνι, πραγματικά καίει. Και ρίχνω μέσα το αρνί να του δώσω ωραίο χρώμα. Εδώ. Και τα λέω ωραίο χρώμα, θέλω ωραίο χρώμα. Έχω πάρει μπουτάκι, γιατί θέλω και το κόκαλο μέσα να κάνει το φαγητό μου διαστικό. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο φαγητό άρχισε να γίνεται. Δηλαδή, με το τίποτα, όντως, κάθε φορά μπορείς να δημιουργήσεις τόσο υπέροχα φαγητά. Κοιτάξτε εδώ. Άμα το τηγάνι καίει, το φαγητό μας θα γίνει τέλειο. Το μόνο που θέλω να δώσετε λίγο παραπάνω σημασία στο φαγητό σας. Δηλαδή, αρνάκι έχετε όλοι. Αντί για να πάρετε να το ψήσετε απλά λίγο στο φούρνο, πάρτε μια γλυκοπατάτα. Έτσι. Θα γίνει κάτι φανταστικό. Και επίσης, κοιτάξτε εδώ. Θα πάρω και θα ρίξω τα δαμάσκηνα τα αποξηραμένα μέσα. Και τα δαμάσκηνα έχουν την ιδιότητα, καθώς ψήνουν το φαγητό, να λιώνουν τελείως, να γίνονται πουρές. Οπότε θα βγάλουν όλη αυτή την υπέροχη σάρκα μέσα στο φαγητό και πραγματικά το φαγητό μας θα γλυκύνει, θα γίνει τέλειο και θα μας δώσει και μία οξύτα. Γιατί τα δαμάσκηνα είναι και γλυκά και ξύνα. Κάνει μία ισορροπημένη σάλτσα στον αυτόματο πιλότο. Άμα δεν έχετε δαμάσκηνα σπίτι, μην βάλετε. Αλλά άμα έχετε, δοκιμάστε το, πραγματικά θα σας αρέσει. Και κοιτάξτε εδώ, το κρέατάκι μου είναι έτοιμο από τη μία πλευρά, γυρνάω από την άλλη. Και θέλω να δείτε το χρώμα που έχει πάρει. Το βλέπεις, τι λεμπελέσει. Yeah. Άκου τώρα. Σε ένα λεπτάκι το αρνί μου έχει πάρει αυτό το υπέροχο χρώμα. Δεν υπάρχει. Οτιδήποτε και να κάνετε λάθος από εδώ και πέρα, οτιδήποτε, το φαγητό θα βγει νόστιμο. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει αρνάκι και θα σβήσω είτε το αρνί είτε τις πατάτες με κόκκινο κρασί. Τι θέλετε. Το αρνί. Αρνί. Ρίχνω μέσα στο κρασί. Ανακατεύω. Και έτσι όπως είναι, κατευθείαν μεταφέρω δίπλα. Εδώ. Αυτό ήταν. Θα ισκιώσω λίγο το κρέας μου εδώ, να πάει πάνω από τις πατάτες. Λοιπόν, θα προσθέσω λίγο κόριανδρο. Λίγο ξύσμα από λεμόνι. Λίγο χυμό από λεμόνι. Μισό λεμόνι. Θέλουμε να σπάσουμε τη λιπαρότητα από το αρνί, οπότε το λεμόνι το χρειαζόμαστε. Μία κουταλιά της σούπας μέλι. Δεν έχει μείνει και πολύ γιατί το τελείωσα στην προηγούμενη συνταγή. Δεν πειράζει, στο επόμενο επεισόδιο θα το έχω γεμάτο, σας το υπόσχομαι. Απλά είμαστε σοβαροί επιχείρηση. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε τα μέλια ανάμεσα στις δύο συνταγές. Θέλουμε να πηγαίνουμε ρακόρ. Στους σκηνοθετικούς όρους. Μιλάμε πάντα. Ρίχνουμε μέσα την ντομάτα. Εδώ. Ρίχνουμε μέσα το νεράκι μας. Εδώ. Και τώρα. Ποιο υλικό πρέπει να βάλουμε μέσα για να γίνει το φαγητό μας σεξι. Πετρολίβανο. Αυτός είσαι. Το ήξερες, το έχεις διαβάσει. Ότι είναι σίγουρος ότι θα έβαλε. Γιατί στο αρνί θα είναι πετρολίβανο. Είναι κατεξοχήν το μυρωδικό που πραγματικά πρέπει να βάζουμε σε οτιδήποτε φτιάχνουμε με αρνί. Πετρολίβανο μέσα. Δεν θα σας απογοητεύσω. Και το τελευταίο μας υλικό πριν βάλουμε μέσα στο φούρνο είναι ο ζωμός μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ το νέο Μάτζι ζωμό κοτόπουλο σε βαζάκι. Ο συγκεκριμένος ζωμός φτιάχνεται με αγνά υλικά όπως ακριβώς το φτιάχναμε στο σπίτι μας. Θέλω μία κουταλιά της σούπας, να σας πω ότι ταιριάζει σε όλα τα φαγητά και μην ξεχνάτε μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για 2 εβδομάδες. Λοιπόν, θέλω μία γεμάτη κουταλιά της σούπας ζωμό. Θα βάλω 1,5. Γιατί δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι και πιπέρι. Οπότε, ό,τι αλατοπίπερο χρειάζομαι στη συνταγή θα το πάρω από το ζωμό μου. Έτσι όπως είναι, σβήνω το μάτι. Θα καπακώσω. Και θα ψήσω στο φούρνο στους 180 για 2 ωρίτσες. Σε περίπτωση που δεν έχετε κατσαρόλα που μπαίνει στο φούρνο, κανονικά θα ψήσουμε σε κατσαρόλα στο μάτι μας εδώ πέρα. Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάλι για 2-2,5 ωρίτσες. Μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω το μάτι. Λοιπόν, και τώρα θέλω μια βοήθεια. Μίτσο, έλα λίγο. Άνοιξε λίγο το φούρνο, γιατί δεν μπορώ να κρατάω και τα δύο μαζί. Αυτός είσαι, άνοιξε. Περίμενε. Θα βγάλεις την πετσέτα, πάω εγώ να κρατάω την κάμερα και θα πεις ραντεβού πίσω σε 2 με 2,5 ωρίτσες για να σερβίρουμε το φαγητό μας. Γεια σου. Περίμενε. Σε ποια κάμερα. Στο μπελέσι μιλάς πάντα. Ραντεβού πάλι πίσω σε 2,5 ωρίτσες για να το δούμε έτοιμο. Εντάξει. Εντάξει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αρνί ήταν πάντα το λιγότερο δημοφιλές κρέας σε σχέση με το κοτόπουλο, το χοιρινό και το μοσχάρι. Ωστόσο, η εισρωή μεταναστών στην Αμερική άλλαξε τα δεδομένα, αφού κάπως έτσι διαδόθηκε η γεύση και η διατροφική αξία του αρνιού. Και το φαγητό μου είναι έτοιμο. Μυρίζει καταπληκτικά. Το δεδρολίμωνο έχει κάνει τρομερά τη δουλειά του. Μυρίζει δεδρολίμωνο, το καταλαβαίνω. Όλα.
Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, και τώρα, τα πράγματα είναι απλά. Πιάτο ή πιατέλα. 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 Πιατέλα ζήτησες, πιατέλα θα πάρεις. Λίγο προσεκτικά, γιατί σπάει το κρέας. Οπότε προσεκτικά αφαιρώ το αρνάκι. Μη, κάτσε, κάτσε. Yes. Λιώνει το κρέας. Καλά, ουσιαστικά αυτό θέλουμε. Απλά μου κάνετε τη ζωή μου δύσκολη γιατί θέλετε πιατέλα. Οπότε δεν μπορώ να το ρίξω έτσι κατευθείαν. Μπορώ να βγάλω και αυτό το κρεατάκι εδώ. Και θέλει προσεκτικές κινήσεις. Έχω μία ωραία πιατέλα εδώ. Και τώρα πολύ, πολύ προσεκτικά θα πάρω να αφαιρέσω τις πατατούλες μου. Okay, okay. Ωλαλα. Βλέπετε, αυτό που σας είπα, το φαγητό αυτό δεν θέλει ανακάτεμα. Γιατί οι πατάτες μου έχουν μαλακώσει τόσο πολύ, ψήσαμε για αρκετή ώρα. Βέβαια έχουν τραβήξει όλα τα ζουμιά και όλη τη γεύση από το αρνάκι. Καλά και να σπάσει καμία δεν πειράζει. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφο φαίνεται. Μαζί με τα δαμάσκηνα, μαζί με τα κρεμμύδια. Έχει γλασάρει, έχει γίνει τέλειο, Παναγία μου. Και κοιτάξτε ποσότητα φαγητό που θα βγάλω. Τα δαμάσκηνα έχουν κάνει τέλεια τη δουλειά τους, έχουν βγάλει όλη αυτή τη γλυκίτα που σας είπα και έχουν κάνει αυτή τη μοναδική σάλτσα. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ, δεν υπάρχει. Εδώ, θα βάλουμε από πάνω αυτό το υπέροχο αρνάκι. Άντε, για. Δείχνει σε όλους ότι εγώ δεν είμαι ο τύπος που όντως παίρνω το κρεατάκι, το πετάω σε ένα τηγάνι και ψήνω το φαγητό μου. Δίνω παραπάνω σημασία. Το ζουμί που έχει μείνει είναι μοναδικό. Το κρατάμε στην άκρη για να βάζει κάποιος όταν θα παίρνει στο πιάτο του. Είναι φανταστικό. Και θα ρίξω λίγο ακόμα δερολίμανο ψιλοκομμένο από πάνω. Το αγαπώ το δερολίμανο, αλήθεια σας λέω. Απλά όταν το ρίχνουμε μέσα στην αρχή, δεν πειράζει να μην το ψιλοκόψουμε γιατί θα λιώσει. Όταν το ρίχνουμε από πάνω στο φαγητό μας, πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε και να κάνουμε τι. Να ψιλοκόψουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εδώ. Από πάνω. Και βέβαια, πάντα μα πάντα το φαγητό μας φαίνεται πολύ πιο εντυπωσιακό. Μα βάλουμε περισσότερα πράσινα. Μπορείτε να βάλετε και φετούλα, μπορείτε να βάλετε ό,τι τύρι σας αρέσει. Ίσα-ίσα θα κόψω λίγο ρίγανη, που φαίνεται πάρα πολύ ωραία από πάνω από το φαγητό μου. Γιατί βγάζω μια ωραία πιατέλα θεαματική. Θέλω όλοι να τους ρίξουν τα σάγια με το που δουν το φαγητό. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ και εδώ και εδώ. Στο τέλος, λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Και βουαλά. Το απόλυτο φαγητό είναι έτοιμο. Για το αρνίσιο μπούτικο κινηστό στο φούρνο, σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, προσθέτουμε τις γλυκοπατάτες σε μεγάλα κομμάτια. Κόβουμε το κρεμμύδι και τα σκόρδα σε φέτες και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Σοτάρουμε μέχρι να πάρουν χρώμα, προσθέτουμε τα δαμάσκηνα και ανακατεύουμε. Σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε τα κομμάτια από το αρνί και σοτάρουμε και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρουν χρώμα. Σβήνουμε με το κρασί, ανακατεύουμε και μεταφέρουμε στην κατσαρόλα. Βάζουμε τον κόλιανδρο, το ξύσμα και το χυμό από το λεμόνι, το μέλι, την ντομάτα, το νερό, το δενδρολίβανο, το ζωμό και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε με το καπάκι και ψήνουμε για 2 με 2,5 ώρες. Σερβίρουμε με δενδρολίβανο, ρίγανη και ελαιόλαδο. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Όλο αυτό που έχει μείνει η κατσαρόλα του ζουμάκι, πάρω και λίγο γλυκοπατάτα, είναι συγκλονιστικό. Είναι το πιο νόστιμο πράγμα της συνταγής, γιατί πραγματικά στη σάλτσα έχει μείνει όλη η γεύση από το αρνάκι, από τις γλυκοπατάτες, από τα δαμάσκηνα και ό,τι καλούδι ρίξαμε μέσα. Καταπληκτικό. Δεν υπάρχει. Γεύση αρνί. Και κοιτάξτε εδώ, απλά το κρέας λιώνει, φεύγει από το κόκαλο. Θες ψωμάκι να βουτήξεις, θες παρέα να μοιραστείς το φαγητό, θες πραγματικά να πάρεις λίγο απ' όλα. Δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Το αρνί είναι φανταστικό.